Αγαπητοί τηλεθεατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Αύριο, 6 Αυγούστου, η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Η μεταμόρφωση του Σωτήρος είναι ένα... αλλά μερικά είναι κατεξοχήν ένδοξα θαύματα. Και σε δόξα η μεταμόρφωση έρχεται μετά την Ανάσταση του Χριστού. Έγινε βεβαίως χρονικός πρώτης Αναστάσεως του Χριστού, αλλά έρχεται σε δόξα μετά την Ανάσταση του Χριστού. Πρώτη δηλαδή σε δόξα είναι η Ανάσταση του Χριστού, η Αυτοανάσταση. Και δεύτερη σε δόξα είναι η μεταμόρφωση του Χριστού, η αυτομεταμόρφωση. Έγινε πρώτου πάθους και της Αναστάσεως, ο λίγο καιρό πρώτου πάθους και της Αναστάσεως. Υπάρχει παράδοση κατά την οποία έγινε 40 ημέρες πρώτου πάθους και έγινε ακριβώς λόγω του πάθους και της Αναστάσεως που θα ακολουθούσαν. Το τροπάριο, το σχετικό της Εκκλησίας μας, δίνει το νόημα της μεταμορφώσεως. Είναι όταν σε είδωση σταυρούμενον, το μεν πάθος νοήσωσιν εκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσι την Ανάστασιν. Μεταμορφώθηκε ο Χριστός και έδειξε τη δύναμή του και τη δόξα του, ώστε όταν θα τον έβλεπαν να σταυρώνεται, να καταλάβουν ότι δεν σταυρώθηκε από αδυναμία, δεν σταυρώθηκε επειδή δεν μπορούσε να ξεφύγει από τα χέρια των εχθρών του, αλλά σταυρώθηκε εκουσίως με τη θέλησή του για τις αμαρτίες μας. Και είναι επίσης ένα προμήνυμα της Αναστάσεως, όπως ο Χριστός είχε τη δύναμη να μεταμορφωθεί, έτσι είχε τη δύναμη και να αναστηθεί κατόπιν. Η μεταμόρφωση συνέβη πάνω σε ένα όρος. Αυτό το όρος δεν αναφέρεται στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, ονομαστικός, αλλά η παράδοση λέγει ότι είναι το όρος Σταβόρ. Επάνω στην κορυφή του όρου Σταβόρ υπάρχει σήμερα ωραίος ναός, προσκύνημα, και φέτος αξιώθηκα κατά την εορτή της Πεντεκοστής να ευρίσκομαι στο Θαβόρ και να παρακολουθήσω τη Θεία Λειτουργία πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως, το όρος το Άγιο, όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος περιγράφοντας το γεγονός της μεταμορφώσεως. Αύριο στους Ιερούς Ναούς και το Αποστολικό και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θα είναι σχετικό με τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Θα εξηγήσουμε σήμερα το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Είναι μία περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το κεφάλαιο 17, στίχοι 1 έως 9. Διαβάζω το Ιερό Κείμενο. Όποιος προσέχει το Ιερό Κείμενο καταλαβαίνει τα μισά και περισσότερα νοήματα. Και μεθημέρας εξ παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών αυτού και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος και τα ημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως και ιδού όφθησαν αυτής Μωσής και Ηλίας με ταυτού συλλαλούντες. Αποκριθείς δε ο Πέτρος, είπε το Ιησού,
Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Ή θέλεις ποιήσομεν όδε τρεις σκηνάς, Σίμιαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία. Έτι αυτού λαλούντος ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται. Και ακούσαντες οι μαθητές έπεσον επί πρόσωπον αυτών και εφοβήθησαν σφόδρα και προσελθόν ο Ιησούς ύψατο αυτόν και είπεν «Εγέρθητε και μη φοβήστε». Επάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Και καταβαινόντων αυτών από του όρους ενετήλατο αυτής ο Ιησούς λέγον «Μηδενή ύπητε το όραμα έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή». Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε στίχο προς στίχο την ευαγγελική περικοπή της μεταμορφώσεως. Ο Ιησούς παραλαμβάνει τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη τον αδελφό του και τους ανεβάζει σε ένα υψηλό όρος ιδιαιτέρος, αυτούς μόνο. Ο Χριστός, προκειμένου να μεταμορφωθεί, παρέλαβε μαζί του τρεις από τους μαθητάς του, τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Γιατί παρέλαβε τρεις? Για να είναι μάρτυρες του γεγονότος. Ένα πράγμα για να βεβαιωθεί, λέγει η Αγία Γραφή, αυτό λέγει και η ανθρώπινη δικαιοσύνη, πρέπει να μαρτυρείται από δύο ή τρία πρόσωπα, από δύο ή τρεις μάρτυρες. «Επιστόματος δύο και τριών μαρτύρων σταθήσετε παν ρήμα», λέγει η Γραφή. Με το στόμα, με το λόγο δύο ή τριών μαρτύρων, σοβαρών, αδιαβλήτων μαρτύρων, βεβαιώνεται κάθε πράγμα. Γιατί θα διερωτηθεί κανείς, δεν παρέλαβε όλους τους μαθητάς, να ειδούν και οι 12 το γεγονός της μεταμορφώσεως, να απολαύσουν και οι 12 τη δόξα του Κυρίου? Δεν παρέλαβε όλους τους μαθητάς, διότι μεταξύ αυτών ήταν και ο Ιούδας, ο προδότης, ο δόλιος, ο επίβουλος, και δεν έπρεπε να ειδεί τη δόξα του Κυρίου ή το ανάξιος να ειδεί τη δόξα του Κυρίου. «Αρθεί το ασεβής μη είδει την δόξα Κυρίου», λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός θα μπορούσε να αφήσει τον Ιούδα και να παραλάβει τους 11. Δεν ήθελε να κάνει αυτή την διάκριση από ευγένεια. Μέχρι τέλος ο Χριστός στο μαθητή τον δόλιο και επίβολο έδειξε ευγένεια και εκείνος έδειξε αγένεια. Ο Χριστός δεν παρέλαβε περισσότερους από τους τρεις μαθητάς μαζί του κατά τη μεταμόρφωση, διότι το γεγονός της μεταμορφώσεως ήθελε ο Χριστός να τηρηθεί μυστικό μέχρι την Αναστασή του. Και ένα γεγονός όσο περισσότεροι το γνωρίζουν τόσο δυσκολότερο είναι να κρατηθεί μυστικό. Γι' αυτό παρέλαβε ο λίγος, τους τρεις. Θα ερωτήσει πάλι κανείς, γιατί από τους 12 εξαιρούμε τον Ιούδα, γιατί από τους 11 μαθητάς παρέλαβε αυτούς τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και δεν παρέλαβε
τον Θωμά, τον Φίλιππο, τον Αθαναήλ. Δεν παρέλαβε άλλος. Η απάντηση είναι ότι ο Χριστός παρέλαβε αυτούς τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, διότι αυτοί ήσαν ανώτεροι από τους άλλους. Όλοι οι μαθητές ήσαν σπουδαίοι, εκτός του Ιούδα, του φιλαργύρου, του κλέπτου, του προδότου, του αυτόχειρος. Αλλά οι τρεις ήσαν σπουδαιότεροι. Δεν μεροληπτήσε, δεν προσολήπτησε ο Χριστός παραλαμβάνοντας τους τρεις μαθητάς, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, αλλά έπραξε τούτο κατά λόγον δικαιοσύνης. Γιατί ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης ήταν ανώτεροι των άλλων? Ο Πέτρος διότι ήταν βράχος πίστεως και είχε θερμό φίλτρο, θερμή αγάπη προς τον Χριστό, ή το η πλέον θερμουργός ψυχή μεταξύ των Αποστόλων. Ο Ιάκωβος είχε και αυτό ζήλο και πόθο μαρτυρίου και αξιώθηκε πρώτος από τους Αποστόλους να μαρτυρήσει για τον Κύριο. Τον έσφαξε ο Ηρώδης για να φανεί αρεστός στους Ιουδαίους. Ο δε Ιωάννης ήταν ο πιο αγνός από τους μαθητάς και ο μαθητής εκείνος όνε φίλοι ο Ιησούς, ο μαθητής εκείνος τον οποίον ιδιαιτέρως αγαπούσε ο Ιησούς για την αγνότητά του. Τους τρεις μαθητάς ανέβασε ο Κύριος σε ένα όρος υψηλό κατηδίαν ιδιαιτέρως. Στο Θαβόρ κατά την παράδοση. Όταν λέμε όρος υψηλό, λέμε υψηλό με σχετική έννοια. Το Θαβόρ είναι υψηλό εν σχέση με άλλα βουνά της Αγίας Γης. Δεν είναι πολύ υψηλό. Είναι τα 300-500 περίπου μέτρα. Έχει όμως θαυμασία θέα ολόγυρα. Βλέπει κανείς όλη την περιοχή ολόγυρα και απέναντι στις πλαγιές βουνού, άλλου βουνού, βλέπει τη Ναζαρέτ, την πατρίδα της Παναγίας. Γιατί ο Χριστός έκαμε τη μεταμόρφωση πάνω σε όρος? Για να είναι μακριά από τον κόσμο, από το πλήθος των ακροατών, αλλά περισσότερο έκαμε τη μεταμόρφωση σε ύψωμα, διότι το φυσικό ύψος βοηθεί για το πνευματικό ύψος, βοηθεί για την πνευματική ανάβαση και ανάταση. Τι λέγει ο ποιητής, ο αγνός εκείνος ποιητής, σήμερα προβάλλουν ποιητάς που γράφω να καταλαβίστηκα ποίηματα, σουρεαλιστικά ποίηματα. Ο Κρυστάλλης και άλλοι ποιητέ έγραφαν με καθάρια γλώσσα. Καταλάβαινε κανείς και συγκινήταν. Τι λέγει ο Κρυστάλλης? Χαβήλωσε αητέ σταυραητέ και πάρε με πάνω στα βουνά να μη με φάει ο κάμπος η καμπή σε ζωή. Το όρος Θαβόρ είναι ένα σύμβολο πνευματικής αναβάσεως. Για να αξιωθούμε και εμείς να δούμε φως, φως Χριστού, πρέπει αγαπητοί τηλεθεατέ να ανεβούμε πνευματικά, να αφήσουμε την πεζή, την καμπή σε ζωή, να γνωρίσουμε εξάρσεις και ανατάσεις, αναβάσεις πνευματικές. Η ψυχολογία της θρησκείας διδάσκει ότι οι μοναχοί συνήθως εκλέγουν υψηλούς τόπους για να ιδρύσουν τα μοναστηριά τους, για να σκητεύσουν. Γιατί? Γιατί υψηλοί τόποι βοηθούν για να ανεβαίνει ο άνθρωπος και πνευματικά.
Χριστός πολλές φορές ανέβαινε σε όρους και προσευχόταν ως άνθρωπος προς το Θεό Πατέρα. Και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτόν και έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος, τα δεημάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως. Εκεί πάνω στην κορυφή του όρους ο Ιησούς μεταμορφώθηκε μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών του και το πρόσωπό του έλαμψε όπως ο ήλιος και τα ενδυματά του έγιναν λευκά όπως το φως. Τόσο λευκά, λέγει άλλος Ευαγγελιστής, που δεν δίνεται κανένας γλαφεύς, κανένας λευκαντής να τα κάνει τόσο λευκά. Μετεμορφώθη ο Χριστός. Τι σημαίνει μετεμορφώθη? Ανέσυρε λίγο το παραπέτασμα της σαρκός. Παρεγύμνωσε λίγο τη θεότητά του και άφησε να διαφύγουν από μέσα του, από τη θεότητά του, μερικές ακτίνες φωτός, ακτής του φωτός, όχι όπως είναι το φυσικό φως. Και με αυτές τις άκτιστες, με αυτό το άκτιστο φως έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος, τόσο πολύ, και τα ενδυματά του έγιναν λευκά, πάλευκα σαν το φως. Έλαμψε το πρόσωπο του Χριστού όπως ο ήλιος. Ορθολογιστέ, άπιστοι, άθεοι, διαβολάνθρωποι, όταν ακούν τέτοια λόγια, τι λένε? Παραμύθια. Δεν είναι παραμύθια, αγαπητοί τηλεθεατέ. Όσα γράφει η Αγία Γραφή βεβαιώνονται με σημεία, με θαύματα και με προφητείες. Δεν λέει παραμύθια η Αγία Γραφή, παραμύθια λέγουν οι άπιστοι και οι άθεοι. Ποιος έφτιαξε δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ηλίους? Δεν υπάρχει μόνον ο ήλιος που ανέτειλε και σήμερα και μας είπε καλημέρα. Υπάρχουν δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων ήλιοι. Αυτό λέγουν οι αστρονόμοι, οι επιστήμονες. Ποιος έφτιαξε αυτούς τους ηλίους? Ποιος τους άναψε? Ποιος τους δρομολόγησε? Εμείς, οι άρχοντές μας, οι εκκλησιαστικοί, οι πολιτικοί ηγέτες, οι επιστήμονες, οι φιλόσοφοι, οι ισχυροί της γης? Ο Χριστός έφτιαξε τους ηλίους. Δισεκατομμύρια, επαναλαμβάνω, δισεκατομμυρίων ηλίους, ο Χριστός, στο όνομα του οποίου και σήμερα γίνονται σημεία, θαύματα, και ο Χριστός που έφτιαξε τόσους ηλίους και κυβερνάει τόσους ηλίους, δεν ήταν δυνατό να κάνει το πρόσωπό του να λάμψει όπως ο ήλιος? Ο Χριστός που έφτιαξε τους ηλίους είναι ο νοητός ήλιος. Είναι το άκτιστο και αληθινό φως. Είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Ο λαμπρός, ο ολόλαμπρος ήλιος. Οι άπιστοι μάτια έχουν, βλέπουν τον ήλιο και τα άστρα. Βλέπουν αλλά δεν βλέπουν. Βλέπουν με τα μάτια του σώματος, δεν βλέπουν με τα μάτια της ψυχής. Μυαλό έχουν και δεν σκέπτονται. Καρδιά έχουν και δεν αισθάνονται. Γι' αυτό αντιδρούν στη διδασκαλία της γραφής. Γι' αυτό απορρίπτουν τη θρησκεία μας. Αλλά η θρησκεία μας, επαναλαμβάνω και τονίζω, βεβαιώνεται με σημεία, με θαύματα. Και όλοι οι ισχυροί του κόσμου με τις φυσικές τους δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν ένα θαυματάκι. Μήπως δεν είναι θαύμα ότι και σήμερα ανέτειλε ο ήλιος και αύριο θα ανατείλει πάλι ο ήλιος? Βρισκόμαστε μέσα σε απειρία θαυμάτων, συνηθίσαμε στα θαύματα και δεν μας κάνουν εντύπωση τα θαύματα. Η συνήθεια έγινε ο τάβος του θαυμασμού. Ο δε θαυμασμός είναι η αρχή της πίστεως.
Όποιος δεν θαυμάζει δεν μπορεί να συγκινηθεί, δεν μπορεί να πιστεύσει. Δεν αξίζει να πιστεύσει. Είναι μια κτηνώδης ύπαρξης. Αυτές οι εκπομπές γίνονται προπάντων για να αγαπήσουν οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι τηλεθεατές το Λόγο του Θεού όσο το δυνατόν περισσότερο, να θαυμάσουν το Λόγο του Θεού, να θαυμάσουν τα μεγαλεία του Θεού και με το θαυμασμό να ανέρχονται πνευματικά και να προάγονται εκ πίστεως εις πίστην, από πίστη σε πίστη και εκ δυνάμεως εις δύναμη και από δύναμη πνευματική σε δύναμη πνευματική. Ο Χριστός μεταμορφώθηκε με φως που προήλθε από μέσα του. Η Παλαιά Διαθήκη λέγει ότι και το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε επάνω στο Σινά κατά την παραλαβή και την παράδοση του νόμου. Αλλά το πρόσωπο του Μωυσή έλαμπε με λάμψη, με φως που ήλθε απ' έξω από το Θεό. Και το πρόσωπο του Στεφάνου έλαμψε μέσα στο συνέδριο των Ιουδαίων. Αλλά έλαμψε από φως που ήλθε απ' έξω από το Θεό. Το πρόσωπο του Χριστού έλαμψε ως ο ήλιος και τα ενδυματά του έγιναν λευκά σαν το φως, από φως που ήρθε από μέσα από τον Ιησού, από τη θεότητά του. Ο Ευαγγελιστής, αναφερόμενος στο θαύμα της θεραπείας της αιμορροούσης γυναικός, λέγει ότι ο Χριστός είπε «Έγνων δύναμην εξελθούσαν εξ εμού». Αισθάνθηκα, κατάλαβα να βγαίνει μέσα από μένα δύναμη, η δύναμη που θεράπευσε την αιμορροούσα γυναίκα. Οι Απόστολοι και οι άλλοι Άγιοι έκαναν θαύματα με δύναμη που ερχόταν απ' έξω από το Θεό. Ο Χριστός έκανε θαύματα με δύναμη που ερχόταν από μέσα του, από τη θεότητά του. Έτσι μεταμορφώθηκε επίσης με φως το οποίο ήρθε από μέσα, από τη θεότητά του. Η μεταμόρφωση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη, αποδεικνύει τη δόξα, αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού. Και ειδού όφθησαν αυτοίς Μωυσής και Ηλίας με ταυτούς συλλαλούντες. Κατά τη ώρα της μεταμορφώσεως, πάνω στο όρος, εμφανίστηκαν δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Μωυσής και ο Ηλίας. Γιατί εμφανίστηκαν αυτοί οι δύο άνδρες, συγκεκριμένα ο Μωυσής και ο Ηλίας? Οι Ιουδαίοι κατηγορούσαν τον Χριστό ότι είναι αντίθετος με τον νόμο του Μωυσέως και αντίθετος με τους προφήτες, ότι ήρθε να καταλύσει, να καταργήσει τον νόμο και τους προφήτες. Απάντησε σε αυτή την κατηγορία, τη συκοφαντική κατηγορία των Ιουδαίων, ήταν η εμφάνιση του Χριστού πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως του Μωυσή ως εκπροσώπου του νόμου και του Ηλία ως εκπροσώπου των προφητών. Παρουσιάστηκαν αυτοί οι δύο άνδρες της Παλαιάς Διαθήκης, ο εκπρόσωπος του νόμου και ο εκπρόσωπος των προφητών, και συνομιλούσαν με τον Χριστό για να φανεί η συμφωνία του Χριστού με τον νόμο και τους προφήτες και η συμφωνία του νόμου και των προφητών με τον Χριστό. Θα ερωτήσει κάποιος, γιατί από τους προφήτες εμφανίστηκε ο Ηλίας και όχι κάποιος άλλος προφήτης, παραδείγματος χάριν ο Δαβίδ ή ο Ισαΐας? Εμφανίστηκε ο Ηλίας διότι ο Ηλίας είναι ο μεγαλύτερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο μεγαλύτερος μέχρι τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ακόμη μεγαλύτερος είναι ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όμοιος του προφήτου Ηλίου. Ο Ιωάννης ήρθε εν πνεύματι και δυνάμει Ηλίου του προφήτου, έτσι λέγει η Γραφή.
Γιατί ο Ηλίας ήταν ο μεγαλύτερος από τους προφήτες μέχρι την εποχή του προδρόμου? Διότι ήταν ζηλωτής, τον έφλεγε, τον πυρπολούσε ο ζήλος του Θεού. Διεκδικούσε ζωηρά ζωηρότατα τα δικαιώματα Κυρίου Παντοκράτορος. Ανέστη Ηλίας ο προφήτης ο Σπύρ και ο λόγος αυτού ως λαμπάς εκέτο, λέγει η Σοφία Σιράχ, πλέκοντας το εγκόμιο του μεγάλου προφήτου. Ο Ηλίας επιρπολείται από το ζήλο του Θεού και έλεγε «Ζηλώνε ζήλωκα Κυρίου Παντοκράτορη, μελιώνει Κύριε Παντοκράτορ ο ζήλος για σένα, για το πρόσωπό σου, για τη θρησκεία σου, για την πίστη σου». Ο Ηλίας ο προφήτης ήλεγξε με σκληρή και εμπρέπουσα γλώσσα ασεβής βασιλής τον Αχάβ και την Ιεζάβελ, ήλεγξε επίσης τους προφήτες της Εσχήνης. Γι' αυτό παρουσιάστηκε ο Ηλίας. Αλλά και για ένα άλλο λόγο παρουσιάστηκε ο Ηλίας, ως εκπρόσωπος των ζώντων. Ενώ ο Μωυσής παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος των νεκρών. Ο Μωυσής είχε αποθάνει. Ο Ηλίας δεν είχε αποθάνει και δεν απέθανε ακόμη. Υρπάγει με πύρινο άρμα στον ουρανό. Πέπλος μυστηρίου καλύπτει το πρόσωπό του. Ο Θεός, λέγουν οι πατέρες, θα τον εμφανίσει την εποχή του Αντιχρίστου να διαφωτίσει το λαό του Θεού για τον Αντίχριστο, να πολεμήσει τον Αντίχριστο. Ο Μωυσής λοιπόν και ο Ηλίας παρουσιάστηκαν, ο ένας ως εκπρόσωπος των ζώντων, ο άλλος ως εκπρόσωπος των νεκρών, για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος ζώντων και νεκρών. Ο Μωυσής είχε αποθάνει 13 ή 15 αιώνες προηγουμένως. Πώς παρουσιάστηκε πάνω στο Θαβόρ? Είχε αποθάνει ως σώμα, ως πνεύμα δεν είχε αποθάνει. Τα πνεύματα δεν πεθαίνουν. Η αξία και η υπεραξία του ανθρώπου έγκυται ακριβώς στο πνεύμα, στη λογική και αθάνατη ψυχή. Αυτή την ώρα, αν σκεπτόμεθα, αν ομιλούμε και εσείς αν καταλαβαίνετε, αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε πνεύμα, ψυχή, λογική και αθάνατη. Πού είναι οι αντίχριστοι χιλιαστέ που λένε ότι ο άνθρωπος με το θάνατο εκμηδενίζεται? Αν με το θάνατο είχε εκμηδενιστεί ο Μωυσής, πώς θα παρουσιαζόταν επάνω στο Θαβόρ και θα συνομιλούσε με τον Χριστό? Είναι κτηνώδης η διδασκαλία των χιλιαστών, των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά, ότι ο άνθρωπος με το θάνατο εκμηδενίζεται, ότι δεν έχει πνεύμα ή ψυχή, αλλά είναι ένα τσουβάλι χώμα. Και προκαλούμε για πολλωστή φορά τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά να έρθουν εδώ στο στούντιο να κάνουμε διάλογο αν έχουν επιχειρήματα. Και κάθε ετερόδοξο. Ο Μωυσής και ο Ηλίας συνομιλούσαν κατά την ώρα της μεταμορφώσεως στην κορυφή του όρους μαζί με τον Χριστό. Γιατί πράγμα ομιλούσαν? Μας το λέγει άλλος Ευαγγελιστής, ο Λουκάς. Μιλούσαν για την έξοδο του Χριστού ή έλεγον την έξοδον αυτού ειν έμελε πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Μιλούσαν για την έξοδο του Χριστού που θα συνέβαινε στην Ιερουσαλήμ. Τι ονομάζει η Γραφή έξοδο? Ονομάζει το θάνατο. Συνομιλούσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας με τον Χριστό για το θάνατο που θα υφίστατο ο Χριστός στην Ιερουσαλήμ, για τις αμαρτίες μας, για τη σωτηρία μας. Ο θάνατος δεν είναι εκμηδένιση του ανθρώπου. Είναι έξοδος του ανθρώπου. Έξοδος του ανθρώπου από το σώμα. Το σώμα είναι απλώς το ένδυμα, το οικητήριο, το τσαντήρι
του ανθρώπου, της ψυχής, του πνεύματος. Ο άνθρωπος είναι το πνεύμα, η ψυχή. Με το θάνατο συμβαίνει έξοδος. Βγαίνει δηλαδή ο άνθρωπος, βγαίνει το πνεύμα ή η ψυχή, το ίδιο είναι, μέσα από το σώμα και μέσα από αυτόν τον κόσμο. Ο θάνατος, επαναλαμβάνω, δεν είναι εκμηδένιση, όπως λέγουν οι αντίχριστοι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Ο θάνατος είναι έξοδος από το σώμα και από τον κόσμο. Ο θάνατος είναι απόλυσης. «Νην απολύεις των δούλων σου, δέσποτα», είπε ο προφήτης και πρεσβήτης Σιμεών. «Τώρα, δέσποτα, με απελευθερώνεις. Με απελευθερώνεις από τα δεσμά του σώματος και του κόσμου. Από το σπήλαιο του Πλάτωνος, θα λέγαμε. Ο θάνατος είναι ανάλυσης, αναχώρησης από αυτόν τον κόσμο. Αναλύσε και συν Χριστώ είναι», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Επιθυμώ να αναχωρήσω και να πάω κοντά στο Χριστό». Ο θάνατος δεν είναι εκμηδένιση, είναι εκδημία. «Ενδημούντες εν το σώματι, εκδημούμεν από το Κυρίο, εκδημούντες εκ του σώματος, ενδημούμεν προς τον Κύριον», λέγει επίσης ο Παύλος. «Όταν είμαστε μέσα στο σώμα», λέγει ο Παύλος, «είμαστε μακριά από τον Κύριο. Όταν βγαίνουμε από το σώμα, πηγαίνουμε κοντά στον Κύριο». Πού είναι αυτοί οι ταλέποροι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά που λένε ότι ψοφάει ο άνθρωπος όπως το ζώο και εκμηδενίζεται? Αποκριθείς δε, ο Πέτρος είπε το Ιησού, «Κύριε, καλόν εστίν ημάς όδε είναι, ή θέλεις πίσω μεν όδη τρεις σκηνά, σοι μίαν και Μωυσή μίαν και μίαν Ηλία?» Το αποκριθεί σημαίνει λαβών των λόγων. Ο Πέτρος, ο πιο αυθόρμητος από τους 12 και ο κορυφαίος, έλαβε τον λόγο, απευθύνθηκε στον Ιησού και τι είπε? «Καλόν εστίν ημάς όδε είναι». Ένας από τους ωραιότερους λόγους της Αγίας Γραφής. «Κύριε, είναι καλό, είναι ιδεώδες, είναι ιδανικό να μείνουμε εδώ στην κορυφή του όρους και να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα σου από το άκτιστο φως που πλημμύρισε την κορυφή του όρου Σταβόρ, πλημμύρισε και η ψυχή του Αποστόλου Πέτρου. Αυτό το άκτιστο φως έφερε απερίγραπτη χαρά και ευτυχία μέσα στη ζωή του Αποστόλου Πέτρου, αλλά και των δύο βέβαια άλλων Αποστόλων. Τόση ευτυχία αισθάνθηκε ο Απόστολος, ώστε είπε στον Χριστό, «Καλά είναι να μείνουμε παντοτινά εδώ στο όρος, να βλέπουμε και να απολαμβάνουμε τη δόξα σου. Να μην κατηβούμε πάλι κάτω στην πεδιάδα, να μην κατηβούμε πάλι κάτω στον κόσμο, όπου σε καταδιώκουν οι φθονεροί και οι μοχθηροί άνθρωποι και θέλουν να σε εκτελέσουν. Να μείνουμε εδώ και αν θέλεις να κάνουμε τρεις σκηνές. Μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Δεν σκέφτηκε τον εαυτό του, ούτε τους δύο συμμαθητάς του, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο Πέτρος. Τρεις σκηνές, μία για τον Χριστό, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία. Μπροστά στον Μωυσή και τον Ηλία, ο Απόστολος θεωρούσε μικρό τον εαυτό του, ενώ δεν ήταν κατώτερος του Μωυσή και του Ηλία, ούτε αυτός, ούτε ο Ιωάννης, ούτε ο Ιάκωβος. Μεγάλοι ήταν εκείνοι οι προφήτες, αλλά μεγάλοι ήταν και οι Απόστολοι. Οι τρεις μεγαλύτεροι στο σύνολο των 12. Αλλά οι μεγάλοι, οι Άγιοι, οι μεγάλοι σε αγιοσύνη, δεν υποπτεύονται ποτέ την αγιοσύνη τους και τη μεγαλοσύνη τους. Θεωρούν τους εαυτούς τους μικρούς. Θυμηθείτε και τον προφήτη Ηλία, που απογοητευμένος από τους ανθρώπους
απευθύνθηκε στο Θεό και ζητούσε να πάρει την ψυχή του, τη ζωή του και έλεγε «Ικανόν, ικανόν, αρκετά, αρκετά είσα, πάρε την ψυχή μου, δεν θέλω να ζω περισσότερο, δεν είμαι εγώ τιμιότερος, δεν είμαι εγώ ανώτερος από τους πατέρας μου οι οποίοι απέθαναν». Και όμως ήταν τιμιότερος, ήταν ανώτερος από τους πατέρας του, από τους πατέρας του, από όλους τους Αγίους της Παλαιάς Διαθήκης και δεν το υποπτευόταν. Όποιος νομίζει ότι είναι κάτι, λέγει ο Απόστολος, εαυτόν φρεναπατά. Μπροστά στα μάτια του Θεού σπουδαίος είναι αυτός ο οποίος έχει συνέστηση της μικρότητός του και της μηδαμινότητός του και της αμαρτωλότητός του. Οι Απόστολοι είχαν τέτοια συνέστηση, γι' αυτό είναι μεγάλη μπροστά στα μάτια του Θεού. Έτσι αυτού λαλούντος ειδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς και ειδού φωνή εκ της νεφέλης λέγωσα. Καλά ήταν να μείνουν παντοτινά πάνω στο όρος ο Χριστός και οι μαθητέ, αλλά κάτω στον κόσμο έπρεπε να συνεχιστεί ο αγώνας, η μάχη για τη σωτηρία των ανθρώπων. Ενώ ακόμη μιλούσε ο Απόστολος, μία φωτεινή νεφέλη επεσκίασε τους μαθητάς. Ένα φωτεινό, ολοφώτινο σύννεφο ήρθε και σκέπασε τους μαθητάς. Η νεφέλη, η φωτεινή νεφέλη, είναι σύμβολο δόξης. Σημαίνει δόξα. Πολλές θεοφάνειες στην Παλαιά Διαθήκη συνοδεύονται και με εμφάνιση νεφέλης. Όταν ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς, νεφέλη ήρθε και τον παρέλαβε. Όταν θα έρθει πάλι, θα έρθει επί των νεφελών. Και όταν δικαζόταν, τι έλεγε? Θα ειδείτε τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού. Η νεφέλη σύμβολο δόξης. Αυτή η νεφέλη, λέγον πατέρες της Εκκλησίας, σήμαινε το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο με μορφή νεφέλης και επεσκίασε τους μαθητάς. Αν είναι ορθή αυτή η ερμηνεία, τότε κατά τη μεταμόρφωση έχουμε την εμφάνιση και των τριών προσώπων της Θεότητος, όπως και κατά τη βάπτιση. Ο Χριστός μεταμορφούμενος, ο Πατήρ φωνάζοντας μέσα από την νεφέλη, αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, και η νεφέλη το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα από την νεφέλη ακούστηκε φωνή, ουρανία φωνή, θεία φωνή, η φωνή του Θεού Πατρός. Πόσο μεγάλο είναι το Ευαγγέλιο, αγαπητοί τηλεθεατέ, που καταγράφει φωνές του ουρανού, φωνή του ιδίου του Θεού. Τι έλεγε η φωνή του Πατρός? Ούτως εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός ενώ ευδόκησα. Αυτού ακούετε. Υπάρχει έμφαση στην αντωνυμία ούτως και στην αντωνυμία αυτού. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός. Αυτόν να ακούετε. Λέγοντας και τονίζοντας ο Πατήρ αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, υπενήσετε ένα λόγο της Παλαιάς Διαθήκης. Ποιο λόγο? Περιέχεται στην αρχή του 42ου κεφαλαίου του Ισαΐα. Εκεί ομιλεί ο Θεός για τον Μεσσία και τι λέγει? Ιακώβ ο πες μου ον ηρέτησα, ο αγαπητός μου ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου. Ο αγαπητός σημαίνει ο μονογενής Υιός. Επειδή ο μονογενής είναι κατεξοχήν αγαπητός, το αγαπητός
έλαβε και την, προσέλαβε και την έννοια του μονογενής. Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, σαν να λέγει ο Θεός, για τον οποίον σας ομιλώ διαμέσου του προφήτου Ισαΐα. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Το νέο ευδόκησα ερμηνεύεται συνήθως στον οποίον ευαρεστήθηκα. Δεν είναι αυτή η ορθή ερμηνεία. Η ορθή ερμηνεία είναι στον οποίον εξέλεξα. Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, τον οποίον εξέλεξα, τον οποίον κατέστησα Μεσσία για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτός είναι ο αγαπητός μου και ο εκλεκτός μου, ο εκλεγμένος για μένα, ο σωτήρας του κόσμου. Και αφού αυτός είναι ο εκλεκτός μου, αυτού ακούεται, αυτόν να ακούεται. Είναι σαν να λέμε ένα ανάλογο παράδειγμα, σαν να λέει κάποιος, αυτόν εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως ηγέτη, σε αυτόν να υπακούεται. Και βεβαίως οι ηγέτες του κόσμου είναι ατελείς, ατελέστατοι, αλλά ο μεγάλος ηγέτης, ο μεγάλος ηγούμενος, ο μεγάλος άρχον, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός, είναι Υιός του Θεού, Θεός όπως ο Πατέρας Του, μία ουσία και Θεότης και δύναμης μαζί με τον Θεό Πατέρα, και σε Αυτόν οφείλουμε απόλυτη υπακοή. Αυτός είναι ο Υιός μου, Αυτόν εξέλεξα ως Μεσσία, Αυτόν οφείλετε να ακούετε. Είναι πολύ μεγάλη η έμφαση στις δύο αντωνυμίες, ούτως και, και αυτού, αυτού ακούεται. Οφείλουμε, αγαπητοί τηλεθεατέ, απόλυτη υπακοή στο Χριστό, διότι είναι ο μονογενής και αγαπητός Υιός του Θεού και διότι είναι ο Μεσσίας, ο Σωτήρας και Λυτρωτής μας. Και μετά το Θεό, οφείλουμε υπακοή μετά το Χριστό που είναι ο σαρκωμένος Θεός, οφείλουμε υπακοή στους ποιμένες της Εκκλησίας όταν εκφράζουν το θέλημα του Χριστού. Όταν εκφράζω το θέλημα του Χριστού, οφείλουμε υπακοή. Όταν δεν εκφράζω το θέλημα του Θεού, δεν οφείλουμε υπακοή, αλλά ανυπακοή σε αυτούς και υπακοή στο Χριστό. Και ακούσαντε συμπαθητέ, έπεσον επί πρόσωπον αυτών και φοβήθησαν σφόδρα. Η φωνή του Πατρός με πολύ έμφαση συνεκλώνησε τους μαθητάς και εφοβήθησαν σφόδρα και έπεσαν κάτω με το πρόσωπο προς τη γη, μπρούμητα όπως λέμε. Και προσελθόν ο Ιησούς ύψα το αυτόν και είπεν, εγέρθητε και μη φοβήστε. Τους πλησίασε τότε ο Ιησούς, τους άγγιξε με τα πανάχραντα χέρια του και τους είπε, σηκωθείτε και μη φοβήστε. Και πάραντες δε τους οφθαλμούς αυτών ουδένα είδον ημί τον Ιησούν μόνον. Ύψωσαν τότε τα μάτια τους και δεν είδαν κανένα παρά μόνο τον Ιησού. Ο Μωυσής και ο Ηλίας έφυγαν. Ο Μωυσής επανήλθε στο βασίλειο των πνευμάτων και ο Ηλίας φυλάσσεται εν σώματι και επιφυλάσσεται για την εποχή του Αντιχρίστου. Και καταβαινόντων αυτών από το όρος ενετήλα του αυτής ο Ιησούς λέγον, μη δεν είπετε το όραμα τούτο, έως σου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί. Και ενώ κατέβαιναν από το όρος, από το Θαβόρ κατά την παράδοση, ο Ιησούς έδωκε εντολή στους μαθητάς του λέγοντας,
δεν θα υπείτε, δεν θα γνωστοποιήσετε αυτό που είδατε, αυτό το θαύμα της μεταμορφώσεως, σε κανένα μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού που έγινε Υιός ανθρώπου, ο Θεός που έγινε άνθρωπος, αναστηθεί εκ νεκρών. Γιατί ο Χριστός ήθελε να τηρηθεί μυστικό το θαύμα της μεταμορφώσεως μέχρι την Αναστασή του? Διότι αυτό το θαύμα έδειχνε κατά τρόπο εξαιρετικό τη δύναμη και τη δόξα του Χριστού. Και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι είναι σαν και είναι φοβερά εθνικιστέ και σοβινιστέ, οι ανάκουαν ότι ο Χριστός έδειξε τόσο μεγάλη δύναμη πάνω στο όρος, ώστε να μεταμορφωθεί και να λάμψει σαν τον ήλιο, θα τον άρπαζαν όπως είχαν τάσει και όπως και άλλοτε επιχείρησαν να κάνουν, θα τον άρπαζαν να τον ανακηρύξουν βασιλέα, κοσμικόν βασιλέα, για να ανατρέψει, τέτοιες ιδέες είχαν για το Μεσσία, για να ανατρέψει τον κατακτητή τους Ρωμαίους και να ιδρύσει βασιλεία και να καταστήσει τους Εβραίους κοσμοκράτορες και παντοκράτορες. Γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός είπε ότι δεν θα αναφέρετε το θαύμα που είδατε μέχρι ότου ο Υιός του ανθρώπου, ο Ιησούς Χριστός, αναστηθεί εκ νεκρών. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της ερμηνείας της Ευαγγελικής Περικοπής της Μεταμορφώσεως, που θα ακούσουμε αύριο στους Ιερούς Ναούς κατά τη Θεία Λειτουργία. Θα ακούσουν όσοι οδηγούν τα βήματά τους στους ναούς, στο σπίτι του Θεού, όσοι έπαυσαν να οδηγούν τα βήματά τους στο σπίτι του Θεού, αυτοί δεν θα ακούσουν. Και δεν μπορεί να σωθεί κανείς, ή αν δεν θυσιάζει μία τουλάχιστον ώρα την εβδομάδα, να μεταβαίνει στον οίκο του Θεού, όπου τελείται η Θεία Λειτουργία, και να λέγει το δόξαση το δείξανε το φως. Θα κάνουμε, αγαπητοί τηλεθεατές, μια διακοπή και θα επανέλθουμε και θα υποβάλλετε ερωτήματα. Μετά τη διακοπή θα υποβάλλονται ερωτήματα και θα δίδονται απαντήσεις. Τους είπα να προσευχηθούν και να γνωρίσω και εγώ να προσευχηθώ, έτσι μου είπανε. Και μετά με οδήσανε σε ένα δόγμα και πήγα και μου βάλανε ένα μαντίλι στο κεφάλι μου, άσπρο, και γονάτιζα και σηκώναμε τα χέρια ψηλά και προσευχόμαστε. Και μιλάγανε ξένες γλώσσες τέτοια, ότι μίλαγε το Άγιο Πνεύμα. Πεντηκοστιανοί είναι αυτοί. Μάλιστα. Είναι πεντηκοστιανοί, είναι αιρετικοί, είναι ενεργούμενα του Σατανά, ισχυρίζονται ότι ομιλούν γλώσσες και θεραπεύουν και κάνουν αποκαλύψεις και βλέπουν οράματα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ενώ αυτά συμβαίνουν με τη δύναμη του πονηρού πνεύματος. Ιστερικές καταστάσεις συμβαίνουν όταν αυτοί προσεύχονται. Φωνάζουν, κραυγάζουν, ουρλιάζουν, θα έλεγα. Και βέβαια εσείς δεν ξέρατε και πήγατε εκεί. Εκ των υστέρων όμως που καταλάβατε ότι πρόκειται για αιρετικούς, αν δεν το είπατε, θα το πείτε στον πνευματικό σας πατέρα, τον εξομολόγο. Ναι, δεν έχετε καμία ευθύνη, γιατί εσείς πήγατε με αγαθή πρόθεση. Εγωνάτιζα, προσευχόμουν, έκλαιγα, και όταν πήγα να κάνω το σταυρό μου, μη μου λένε, τι είναι αυτό που κάνεις. Να βλέπετε πώς πιάνονται οι διαβολάνθρωποι. Και τρελά, έτσι με έπιασε ένας... Ναι, κυριαρχεί το αίσθημα του φόβου σε τέτοιες συνάξεις, είναι δαιμονικός φόβος και της ταραχής. Δεν λέει φύλαξέ με από συμπτώματος και δαιμονίου μεσημβρινού, από ταραχής επίσης. Φοβόμουν να καθίσω στο σπίτι μου, μόνη μου, φοβόμουν να... Ναι, συμβαίνουν αυτά. Και άλλοι άνθρωποι αυτό το αίσθημα δοκίμασαν όταν πήγαν σε κύκλους φωτισμένων, πεντηκοστιανών, αιρετικών, γιατί σε αυτούς τους κύκλους ενεργεί το πνεύμα, το πονηρό και το ακάθαρτο, όπως λέγει η Αγία Γραφή.
Και δυστυχώς παραπλανούν πολλούς ανθρώπους. Αυτοί οι πεντηκοστιανοί, ο Φέγκος, που συνήθως μιλάει, έχουν αναμεταδότες και ακούγονται σε όλη την Ελλάδα. Και πρέπει να διαφωτίζουμε τους ανθρώπους ότι πρόκειται για αιρετικών. Εγώ από την Αθήνα, από ένα άλλο κανάλι που μιλάω στην Αθήνα, τους έχω επανειλημμένες φορές καλέσει σε δημόσιο διάλογο από την τηλεόραση και υπεσχέθηκε ο κύριος Φέγκος ότι θα κανονίσει να κάνουμε εκπομπές και ενώ πέρασαν από τότε, πέρασαν πολλοί μήνες, δεν δέχτηκε να γίνουν εκπομπές, αθέτησε το λόγο του, προφανώς γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν επιχειρήματα, κοροϊδεύουν το λαό. Μ' ακούτε, ναι. Εγώ κάθε βράδυ και κάθε πρωί συνέχεια βάζω το ράδιο και ακούω εδώ στις Πάτρας. Μ' ακούτε. Ναι, ναι. Εδώ της Πάτρας ακούω. Ναι, ορθοδόξο σταθμό να ακούτε. Με ευχαριστεί, αγαλιάζει ψυχή μου. Όταν είναι ορθόδοξες οι ομιλίες, να ακούτε και να λέτε να ακούν και άλλοι. Έτσι, μπράβο. Αγαλιάζει ψυχή μου. Και να διαβάζετε και τη γραφή και θα έρχεται χάρη και στην ψυχή σας και στο σπίτι σας. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Γεια σας, αμήν. Λοιπόν. Άλλο ερώτημα. Ναι. Εμπρός. Ναι. Εμπρός, ακούω. Εμπρός, ακούω. Δεν ακούετε. Εμπρός. Ναι, έλα κύριε Σωτηρόπουλε. Ναι. Έλα. Ναι, ακούω. Κύριε εμπρός. Σωτηρόπουλε. Ναι. Μπρος. Ναι. Ακούω. Εμπρός. Δεν ακούεστε. Ναι, δεν ακούεται, δεν ακούστηκε. Εμπρός. Εμπρός. Μ' ακούτε. Ναι. Εμπρός. Μ' ακούτε. Ναι. Ακούω. Μιλήστε. Στην Πάτρα είστε. Πιο δυνατά. Από την Πάτρα δεν απαντώ. Ναι. Στην Πάτρα είστε. Ορίστε. Στο Σούπερ Μπι μιλάτε. Ναι. Κοιτάτε, θέλω να σας μιλήσω για κάτι που μου συμβαίνει. Τι συμβαίνει. Έχω ένα πρόβλημα με το παιδί μου. Είμαι γύρω στα 40 χρονών και κάτι έχει προσβληθεί τώρα. Από τι ο Θεός ξέρει. Πάντως ούτε όρεξη έχει να μιλήσει, όλοι του φταίνε, δεν δουλεύει, σπάταλει, χώρισε με τη γυναίκα του, χίλια δύο πράγματα, ούτε θέλει να δει κανένα στα μάτια του. Ο χειρότερος τεθρός είναι η μάνα του. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να τρέχω μέσα τα μοναστήρια. Και όπου κι αν πήγα και υπήρχε, μ' ακούτε, ναι. Υπήρχε μοναστήρι οι παλαιομερολογίτων, μου έλεγαν ότι αυτοί έχουν τη δύναμη, τη χάρη από το Θεό, να μπορούν να μου βρεθούν να θεραπεύσουν αυτό. Μέχρι που έφτασαν να μου πούν ότι να γίνω, με ρωτήσαν αν είμαι παλαιομερολογήτησα και τους είπα ότι όχι δεν είμαι. Και μέχρι που μου είπε ο ηγούμενος της μονής εκείνης να μου δώσουν λεφτά να γίνω παλαιομερολογήτησα. Και εγώ να μην τους χαλάσω το χατήρι, ναι τους είπα. Αλλά δεν θέλω λεπτά τους λέω. Τι πράγμα υπάρχει ανάμεσα σε αυτή εμάς και των παλαιομερολογήτων. Εφόσον πατριαρχία όλα αναγνωρίζουν το νέο, τη νέα, πώς, γιατί, τι γίνεται με αυτό. Έτσι όπως λέτε, την εκκλησία μας την αναγνωρίζουν όλες οι άλλες ορθόδοξες εκκλησίες. Και αυτές που είναι με το νέο και αυτές που είναι με το παλαιό ημερολόγιο αναγνωρίζουν τη δική μας εκκλησία, ναι.
έχουν πλήρη κοινωνία. Ναι. Αυτοί οι παλαιομερολογίτες, οι άνθρωποι δε από υπερβάλλοντα ζήλο, από κακή αντίληψη, από άγνοια, νομίζουν ότι τα ημερολόγια είναι θέματα πίστεως και σωτηρίας. Και νομίζουν ότι σώζεται κανείς αν είναι παλιμερολογίτες. Ναι. Δεν είναι αυτή η αντίληψη σωστή. Εγώ έχω πάει και στους Αγίους Τόπους και παρατήρησα όλοι οι διοικούσα εκεί πέρα, αυτοί είναι όλοι Έλληνες. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω βέβαια, δεν έχω ρωτήσει αυτοί. Τα περισσότερα προσκυνήματα στους Αγίους Τόπους είναι ελληνικά. Αλλά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έχει πλήρη κοινωνία με την εδώ δική μας εκκλησία. Ναι, γιατί εγώ μίλησα με τον ίδιο τον Πατριάρχη, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και μάλιστα ένας από τους αρχιμανδρίτες ήταν και από το Άργος εδώ. Εδώ προς την, ας πούμε, ο πατήρ Βασίλειος, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μ' ακούτε? Ναι, λίγο δυνατότερα. Ναι, λοιπόν, και παρατήρησα ότι όλοι εκεί πέρα είναι Έλληνες. Επιτοπλίστων Έλληνες. Ναι. Λοιπόν, και εκείνο που παρατήρησα, μάλιστα επήγε να συμβεί προ ενός χρόνου, επήγε να συμβεί και ένα μεγάλο κακό, να σκοτώσουν εκεί πέρα τους μοναχούς που δεν αφήνανε τους κόπτες να ανεβούν απάνω στο... Ναι, κινδυνεύουν οι μοναχοί στους Αγίους Τόπους. Είναι υποψήφιοι οι μάρτυρες οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, το ξέρω, ζουν μαρτυρική ζωή. Εμένα να ρωτήσετε που τα έστω... Ο πατήρ Φιλούμενος δεν κατακρεουργήθηκε εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβου. Είναι ένας νεομάρτης. Εκείνο που σας λέω μέσα στο Γολγοθά και φωνάξαν όλοι, τρέχτε λέει όσοι άντρες είναι να ανεβούν στο Γολγοθά. Λοιπόν, και ανέβηκαν και από εκεί έφυγαν αυτοί και δεν σημειώθηκε ό,τι θα είχε σημειωθεί. Καλά. Για το παιδί σας που είπατε, ναι, πιστεύει στο Θεό, πίστευε προτού συμβεί αυτή η κατάσταση? Πίστευε, κοινωνούσε. Εξομολογήταν? Τα πάντα. Εξομολογήταν σε πνευματικό πατέρα? Τα πάντα. Μέχρι το Άγιο Όρος έχει πάει πουθενά. Δεν είναι μια δοκιμασία, θα προσεύχεστε. Αν το παιδί αυτό δεν μπορεί να βοηθήσει τώρα τον εαυτό του, εσείς οι άλλοι θα προσεύχεστε, όλη η οικογένεια, θα εξομολογήσετε, θα κοινωνάτε, θα κάνετε καμιά καλοσύνη αναλόγως των δυναμιών σας. Λοιπόν, και θα παρακαλείτε τον Θεό να του δώσει την υγεία του. Και να πάτε σε κανένα ευλαβή ιερέα να διαβάσει ευχές της Εκκλησίας, ευχές υπερηγείας και εξορκισμούς. Γιατί μπορεί να έχει και ο διάβολος την ουρά του σε αυτή την υπόθεση. Συμβαίνει το εξής πράγμα. Ότι αν το σταυρώσω, αν το αυτό, χωρίς να με δει, θα μου πει, δεν τις αφήνεις αυτές τις λιθιότητες. Χωρίς να σας βλέπει. Χωρίς να με βλέπει. Βλέπει, άρα είναι δαιμόνιο. Ακούστε, αυτό είναι απόδειξη όταν τον σταυρώνετε, χωρίς να σας βλέπει και το βλέπει ότι σταυρώσατε, τον ειδοποιεί, τον πληροφορεί το δαιμόνιο. Είναι δαιμονική κατάσταση και χρειάζεται αυτό που είπε ο Χριστός. Πολύ προσευχή και πολύ νηστεία. Και να βοηθήσει όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια να είναι σε μετάνοια, σε τακτικό εκκλησιασμό. Μόνη μου είμαι. Μόνη σας. Ναι. Εσείς θα βοηθήσετε σαν μητέρα. Εγώ έχω ζητήσει τα ψίχουλα που έδωσε στη Χαναναία, αλλά δεν μου τα δει. Θα τα δώσει όταν θέλει ο Κύριος, μας δοκιμάζει. Είδατε και στη Χαναναία δεν απήντησε αμέσως ο Χριστός. 15 χρόνια τώρα. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα. Θα πηγαίνετε και σε ευλαβείς ιερείς να διαβάζουν ευχές. Ακούω. Δεν έχω βρει κανέναν ευλαβή. Υπάρχουν και ευλαβείς κληρικοί. Πού Θεός είμαι εγώ να του βρω. Καλά, θα ρωτήσετε, γιατί υπάρχουν ευλαβείς κληρικοί. Ποιος, πήγα και σε, δεν θέλω να ονομάσω. Μην λέτε ονόματα. Και μου λέγανε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι εκτός από κληρικός, είμαι καθηγητής θεολόγος. Αφήστε, τέλος πάντων, άμα θέλει ο Θεός βοηθάνε και οι Άγιοι. Είναι ένα άλλο πράγμα που θέλω να κάνω, μια παράκληση βέβαια. Σηκώνεται σταυρό πάντως, το παιδί εφόσον ήταν πιστό και επέτρεψε ο Θεός αυτή τη δοκιμασία, θα λογιστεί ως μαρτύριο από το Θεό. Και για εσάς θα λογιστεί ως μαρτύριο που υπομένετε το δράμα του παιδιού σας. Ένας λεβέντης, ένας επιστήμων διάσημος, μέχρι στο στρατό που πήγε έβαλε τους αξιωματικούς στο πανεπιστήμιο, φροντιστήρια, όπου και αν έκανε τσέμπασε όλους μέσα. Ο Άγιος Χρυσόστομος, και τώρα όλα αυτά γκρεμίστηκαν. Ο Άγιος Χρυσόστομος έχει ομιλίες προς τα γύριον δαιμονώντα.
ένα χριστιανό, ένα καλό χριστιανό της εποχής του που επέτρεψε ο Θεός να δαιμονιστεί, ακόμη και μικρό παιδί μπορεί να επιτρέψει ο Θεός και έχει επιτρέψει να δαιμονιστεί για να δουν οι μεγάλοι και να πιστεύσουν. Αυτό... Δίνει ο Θεός τέτοιες δοκιμασίες για την πίστη και λογίζονται ως μαρτύρια, είπαμε. Άλλη... Τι άλλο θέλατε να ρωτήσετε? Άλλοι πιστεύουν και άλλοι χειρότεροι γίνουν. Ένα άλλο πράγμα θέλω να σας πω. Γιατί το κράτος μας, αυτό το μεγάλο βασίλειο που λέγεται Ιεροσόλυμα, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, δεν το υποστηρίζει? Γιατί αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο μας, αυτοί που κυβερνάνε τον τόπο μας είναι κοσμικοί άνθρωποι, μερικοί είναι άπιστοι, ηλιστέ, μασόνοι. Αν δεν είσαι αντάπιστη, θα επιτρέπανε τα σκυλομάγαζα με τους κουλοχέριδες, θα επιτρέπανε τα σκυλομάγαζα, τα ξενύχτια. Βγήκε ο Γιαννόπουλος. Δεν έχουμε χριστιανούς άρχοντες, κυρία μου. Βγήκε ο Γιαννόπουλος όταν φωνάζαν όλοι ότι να κατηργηθούν τα ξενύχτια. Καλά ένα Σαββατοκύριακο. Μα όλες τις ημέρες. Και βγήκε ο Γιαννόπουλος να πει ότι βγαίνει στη μία η ώρα να διασκεδάσει και το πρωί να πάει στη Βουλή να μπορέσει να διοικήσει το κράτος. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει σοβαρότης δυστυχώς. Εκτός ναρκωτικά, όταν υπήρχε, εγώ δεν τον έζησα το Μεταξά, αλλά εξακοής. Όταν υπήρξε ο Μεταξάς, υπήρξαν κλεφτιές, υπήρξαν σκοτωμοί, υπήρξε τίποτα. Χάμου τα βλέπανε πεταμένα και δεν άπλωναν να τα πάνε, γιατί ξέρανε. Θέλα περάσουν από τη δικαιοσύνη, θέλα πάνε μακρόνισο, θέλα τους ποτίσει ρετσινόλα. Έχετε δίκιο, δεν έχουμε δυστυχώς, δεν έχουμε καλή ηγεσία. Τώρα ακούστε να δείτε, αυτό πρέπει να δοθεί μήνυμα, μήπως βρεθεί κάποιος και... τέλος πάντων σβήσει αυτή τη βρωμιά, την εσχρότητα. Λοιπόν, η μόνη ελπίδα είναι ο Θεός. Μα ο Θεός, ο Θεός σώζει την Ελλάδα. Φωνάει, διώξε το μάτι του από κοντά μας ο Θεός, αλλά για τους ανθρώπους μιλάμε. Να σκεφτείτε το εξής πράγμα. Όταν τους βάζουν από τη μια πόρτα και όσο μείνουν μέσα, τους έχουν την τηλεόραση, τους έχουν τα προάβλια, τους έχουν τις εξόδους. Δηλαδή εμείς οι χαμάλιδες πληρώνουμε να ταΐζουμε τα εσχρά τέρατα. Μα θα μου πεις. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ και υπερθεματίζω και λέγω ότι δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δεν βλέπω από ανθρωπίνης πλευράς φως. Μόνο κάποια επέμβαση του Θεού που μπορεί να είναι δυσάρεστη επέμβαση. Να έχουμε καμιά εθνική δοκιμασία ο Θεός να φυλάει που να μας συνετίσει, να μας κάνει να συνέλθουμε άρχοντες και λαός. Δώσει φώτισε ο Θεός, όχι να μας καταστρέψει, έτσι, είναι ο Θεός που θέλει. Εμείς πώς συγχωρούμε τα παιδιά μας, έτσι. Ό,τι και αν μας κάνουν, αν θέλει και ο Θεός θα συγχωρέσει. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό πρέπει να βγει, όλοι μας να φωνάξουμε με ένα στόμα. Εντάξει κυρία μου, φωνάζουμε. Να ντρέπονται αυτοί που διοικούν το κράτος. Γιατί υπάρχει εσχρότητα. Δεν υπάρχει ντροπή σήμερα. Κέρδια, εσχρότητα. Δεν υπάρχει σήμερα ντροπή. Απέπτει, πέταξε, έφυγε η ντροπή από τον κόσμο. Εκτός αυτού. Λίγοι άνθρωποι έχουν ντροπή σήμερα. Ναι. Εκτός αυτού, αφού οι οικογένειες δικές τους δεν έχουν, παραγυρίζουν και κάνουν 100 οικογένειες και βγαίνουν και να τους καμαρώσουμε, να τους χτυπήσουμε και παλαμάκια. Λοιπόν. Πώς είναι δυνατόν να διοικήσουν ανθρώπους. Ναι. Και τώρα εγώ σας λέω από μεγάλη μου δυστυχία και από μεγάλη μου αυτή έχω δοκιμάσει αυτά που λέγονται. Λοιπόν, θα έχετε την ελπίδα σας στο Θεό, εκεί στηριζόμαστε όλοι και ως άτομα. Και έστω λέει, ναι, λένε ότι... Και ως έθνος εκεί να στηριχτούμε. Εν τω μεταξύ είναι και ένας άλλος λόγος που λέει οι αμαρτίες παιδεύουν τέκνα και αυτά. Τον έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές στον Χριστό, τον είχαν ρωτήσει. Σεισμός, καταλάβατε ότι έγινε σεισμός. Όχι. Έγινε σεισμός μεγάλος. Ναι. Ναι. Όχι, εδώ που είμαι δεν κατάλαβα. Δεν καταλάβατε τίποτε. Όχι. Καλά, κυρία μου, να ακούσουμε τώρα, επειδή είναι και άλλα τηλεφωνήματα. Ένα ακόμη θα πω τίποτα. Συντόμως. Ναι. Λοιπόν, είπε ο Χριστός ότι όλοι λέει αυτοί οι αμαρτωλοί είναι και τους παιδεύει ο Θεός. Όχι, λέει. Μερικούς, ας πούμε, για να παραδειγματιστεί η ανωτέρα του δύναμη.
Λοιπόν, τέλος πάντων, άσε ψηφίσω. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστώ και ας δώσει φώτιση. Και να βοηθήσει το παιδί σας. Αυτό που λέγεται Ιεροσόλυμα, λοιπόν, να το βοηθήσουν οι, λοιπόν, οι διοικούντες. Μάλιστα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Ο Θεός βοηθός. Ευχαριστώ. Άλλο ερώτημα. Εμπρός. Ακούμε. Ναι. Ναι, με ακούτε. Εμπρός. Με ακούτε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε και πάντοτε ο Θεός να σας επιτρέπει και να σας ανοίγει τον δρόμο για την Πάτρα, να ακούμε και τις φωνές που οδηγούν προς τη χριστιανοσύνη. Ευτυχώς που υπάρχουν φιλόξενα κανάλια διαφορά, κύριε Νίκο, και κηρύττομαι. Είμαι με το παλιό ημερολόγιο, θα διαφωνήσω με την κυρία. Η πίστης, είτε με το παλιό είτε με το νέο, η πίστης είναι η ίδια. Καλά, αυτά θα τα κρίνει ο Θεός. Λοιπόν, η πίστης είναι η ίδια, τα δόγματα είναι τα ίδια. Ανάλογα τη φώτιση που είχε ο καθένας. Λοιπόν, έχετε καμιά ερώτηση? Ναι, ήθελα να πω ακούω. Για το προηγούμενο, ότι η κυρία λέει βρήκε με ένα παλαιομερολογίτη και της έδινε λεφτά να γίνει παλαιομερολογίτησα. Και από την άλλη μεριά μιλάει και για Χριστό. Αυτά τα δύο συγκρούονται. Λοιπόν, καλά, να μην σχολιάσουμε αυτό το θέμα. Όχι, δεν το σχολιάζουμε, αλλά να μην περνάει και στα... Εάν υπήρξε όμως κανένας παλιμερολογήτης που της υπεσχέθηκε χρήματα για να γίνει παλιμερολογήτης, θα δεν είναι σωστό πράγμα. Αυτό είναι ένα είδος εξαγοράς, πώς να το πούμε. Λοιπόν, καλά, καλά. Λοιπόν, να μην σχολιάσουμε αυτό. Ήθελα να σας επισημάνω ένα άλλο που συμβαίνει στην πόλη μας. Ναι. Που είναι τέσσερι νεαροί και είναι πρεσβύτεροι των Αγίων των τελευταίων ημερών και ανήκουν στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, το έχετε υπόψη σας. Είναι δηλαδή αιρετικοί. Μορμόνοι. Μορμόνοι. Mm. Και λέγονται οι τελευταίοι των Αγίων ημερών. Εντάξει. Αυτούς τους κυρίους ο κύριος Δήμαρχος τους παρέχει στολή, σαν και αυτοί που φοράνε οι πυροσβέστες, γράφει το Δήμος Πατρέων μπροστά, και άκουσον κύριε Νίκο, προστατεύουν τα δάση μας. Αχ, τι να πει κανείς. Λύβεται κανείς για πολλά πράγματα. Προσέξτε, προσέξτε. Μας προστατεύουν οι μορμόνοι, μας επιβουλεύονται. Για να πώς ο κύριος Δήμαρχος νύπτει τα χείρα του σαν τον Πόντιο Πιλάτο. Αυτοί οι τέσσερι γυρίζουν όλες τις χαμηλές γειτονιές. Και κάνουν προσελητισμό, και έτσι. Λέει, δεν υπάρχει Παναγία, παιδί μου. Κάνουν προσελητισμό, να ξέρετε, ναι, ότι οι πιο ακραίες αιρέσεις, γιατί υπάρχουν χιλιάδες αιρέσεις, οι πιο ακραίες αιρέσεις είναι των ψευδομαρτύρων του Ιεχωβά και των Μορμόνων. Οι Μορμόνοι εξηγούν την Αγία Γραφή σαν παραμύθι. Έχουν τέτοιες αντιλήψεις και μοιάζουν πολύ με τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά. Για δείτε όμως... Για δείτε όμως τον τρόπο, η ίδια η Δημαρχία τους προωθεί και τους λέω καλά πληρώνεστε, λέω για τα δάση που φυλάτε. Οι αιρετικοί δυστυχώς βρίσκουν υποστήριξη από τις κρατικές αρχές. Έτσι, μπράβο, τώρα περισσότερο από τους Νίκο, Ορθοδόξους. Τώρα συνονογιόμαστε, κύριε Νίκο. Αφού έκαναν νόμο οι αντιρρησίες συνειδήσεως να μην σηκώνουν όπλο, να μην υπηρετούν την πατρίδα, αλλά να εργάζονται σε κοινωνικές θέσεις, κύριε Νίκο, και να μισθοδοτούνται. Με αυτούς τους ανθρώπους που τους βοηθάνε, ποιοι έχουν άλλοι, πείτε τα. Γι' αυτό είπαμε πρωτήτερα, ο Θεός, ο ένας υποδόχεται την μεγαλοσύνη, ο Θεός σώζει την Ελλάδα, σώζει το ζήμιο όμικρον γιώτα, ο Θεός να σώζει την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο. Να σώζει την Ελλάδα από εμάς τους Έλληνες. Έτσι, μπράβο, για την Εκκλησία του Χριστού βάλετε μόνο από μέσα. Έτσι είναι. Άλλη ερώτηση. Τίποτα. Έχουμε ένα τέταρτο ακόμη πάντοτε στη διάθεσή μας. Να ακούσουμε τους φίλους τηλεθεατάς. Πάντοτε υγεία και να λαλείτε. Ευχαριστώ. Μεγαλοφόνος. Ευχαριστώ. Ακούμε, αγαπητοί τηλεθεατές, τις απορίες σας. Είναι θλιβερό πραγματικός. Ναι, εμπρός. Γεια σας. Εμπρός. Καλησπέρα. Δυνατότερα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Μ' ακούτε καλά? Ναι, δυνατότερα. Από Πάτρα τηλεφωνάω. Ναι.
Και δεν ξέρω τώρα αν είναι σε τηλεόραση, δεν ξέρω ακριβώς. Είναι χριστιανικό το θέμα της συζήτησης, πιστεύω. Ακούω. Περίμενε, συγγνώμη. Είναι χριστιανικό το θέμα της συζήτησης, νομίζω, έτσι. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Ευχαρίστως. Γιατί να υπάρχουν τόσες πολλές. Γιατί ο κόσμος να απευθύνεται στους αιρετικούς, ας πούμε, να πηγαίνει, ας πούμε, στη μαύρη μαγεία, να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Στους αιρετικούς και στους σατανιστάς δηλαδή. Ναι, γενικώς και στους σατανιστάς. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι, αυτεξούσιοι, ελεύθερα όντα, δεν είναι ρομπότ. Ναι, ναι. Και όποιος κάνει κακή χρήση της ελευθερίας του, γίνεται και αιρετικός, γίνεται και σατανιστής και πηγαίνει στην κόλαση. Ωραία, εντάξει. Αλλά... Λοιπόν, εμείς δεν αντέχουμε στην κόλαση, γι' αυτό πολεμάμε και τις αιρέσεις και τον σατανισμό και όλα τα κακά όσο μπορούμε. Γιατί, αλλά τελευταία παρατηρείται, ας πούμε, ότι όλο και πιο πολλοί κόσμος πέφτει, πηγαίνει προς τα εκεί. Γιατί είναι κόσμος, δεν είναι χριστιανοί. Άλλο κόσμος και άλλο χριστιανοί. Μάλιστα. Ο κόσμος όλος εν τον πονηρό κείται, λέει ο Απόστολος Ιωάννης. Μάλιστα. Ο κόσμος όλος βρίσκεται στον πονηρό, δεν είναι στον Χριστό. Σίγουρα, δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Λοιπόν, κάνει τα θελήματα του διαβόλου, τις επιθυμίες του διαβόλου. Ωραία. Χριστιανοί, πούμε... πραγματικοί, συγκινητοί χριστιανοί, είναι λίγοι αυτοί που έχουν φόβο Θεού. Και αγωνία για τη σωτηρία τους και την αγωνία για τη σωτηρία των συνανθρώπων τους. Και εργάζονται το καλό και αγωνίζονται. Εάν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι πηγαίνει ο κόσμος προς τη θρησκεία, έτσι προσεύχεται και κάνει όλα αυτά τα τυπικά που γίνονται. Πηγαίνει όχι τα τυπικά, τα τυπικά και τα ουσιαστικά. Τα ουσιαστικά μπορεί να μας τα δώσει να τα καταλάβουμε κάποιος. Τα ουσιαστικά ξέρουμε ποια είναι. Τα ουσιαστικά, δηλαδή όχι. Είναι η αγάπη και τα έργα της αγάπης. Ωραία. Ο αγώνας να αποβάλουμε τα πάθη μας, να γίνουμε καλύτεροι, να υπερβούμε τους εαυτούς μας. Ναι, αλλά σου λένε, ας πούμε, δεν είσαι χριστιανός, δεν πας στην εκκλησία, δεν προσεύχεσαι. Αυτό δεν είναι στα τυπικά, είναι στα ουσιαστικά. Το να πάμε να λατρεύσουμε τον Θεό, να προσευχηθούμε, είναι στα ουσιαστικά, δεν είναι στα τυπικά. Έχω παρατηρήσει ότι ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία και μόνο δεν προσεύχεται. Κακός. Αυτός είναι κακός εκκλησιασμός. Πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να συγκεντρώνουμε όσο μπορούμε να κάνουμε αγώνα, γιατί διασπάται συνεχώς η προσοχή. Να κάνουμε αγώνα, να συγκεντρώνουμε το νου μας και να τον προσιλώνουμε στο Θεό, στα λόγια της Θείας Λειτουργίας. Η Θεία Λειτουργία είναι ένα θαύμα, ένας ήλιος ολόλαμπρος θα έλεγα. Και δίνει χάρη όταν πηγαίνουμε στην εκκλησία και προσέχουμε και προσευχόμεθα και όταν μάλιστα μετέχουμε των μυστηρίων, παίρνουμε χάρη Θεού μέσα μας. Ωραία, τον ίδιο το Θεό παίρνουν. Ο κόσμος δεν ασχολείται με την ουσία, ακόμα και αυτοί που πηγαίνουν. Όποιος δεν ασχολείται με την ουσία, δεν θα σωθεί. Είναι την πολλάτρε σαν τους Ιουδαίους. Λοιπόν, θα ασχολούμαστε με την ουσία, χωρίς βεβαίως να παραβλέπουμε και κάποιους τύπους οι οποίοι έχουν καθιερωθεί και έχουν κάποια σημασία και αυτοί μέσα στην εκκλησία μας. Ωραία. Αλλά στην ουσία θα πέφτει το μεγάλο βάρος. Εντάξει, έτσι, πολύ. Χαίρετε. Λοιπόν, άλλο ερώτημα. Δυστυχώς υπάρχει πολύ εκοσμίκευση του χριστιανικού κόσμου. Ο Κίγκεγκάρντ, αυτός ο μεγάλος Δανός φιλόσοφος, κατηγορεί στον χριστιανικό κόσμο διότι εκκοσμικεύτηκε. Ναι, εμπρός. 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 Ναι. Ναι, έκλεισε. Λοιπόν, ο Κίγκεγκάρντ, επαναλαμβάνω, έκρινε αυστηρά αλλά και δίκαια το χριστιανικό κόσμο και είπε ότι εκκοσμικεύτηκε ο χριστιανικός κόσμος. Στον αιώνα μας δυστυχώς εισέβαλε το κοσμικό πνεύμα και μέσα στους ιερούς ναούς. Πολλοί πάνε στην εκκλησία έτσι τυπικά. Πάνε προς το τέλος, κάνουν ένα σταυρό, δεν κάνουν και κανονικά το σταυρό τους. Κάνουν σταυρόλες και παίζουν μαντολίνο, παίζουν κιθάρα για να καλχάζει ο διάβολος στον αέρα. Μπρος. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Δεν ξέρω το σημερινό σας θέμα ποιο είναι ακριβώς. Η μεταμόρφωση ήταν. Ορίστε. Αλλά μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση πάνω σε πνευματικά θέματα. Θέλω να μας πείτε γενικά για το σιωνισμό.
τι επίδραση έχει γενικά στον κόσμο και πώς αντιμετωπίζει τον ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ο σιωνισμός επιδιώκει να κοσμοκρατορία. Είναι οι σοβινιστές Ιουδαίοι, δεν είναι όλος ο λαός έτσι, όλοι οι Ιουδαίοι έτσι, δεν κατηγορούμε το λαό. Κατηγορούμε εκείνους από τους Ιουδαίους, οι οποίοι έχουν σοβινιστικές αντιλήψεις και θέλουν να υποτάξουν όλο τον κόσμο και να κυριαρχήσουν αυτοί σε όλο τον κόσμο και όλος ο κόσμος να δουλεύει για τους Εβραίους. Οι Εβραίοι να είναι αφεντικά και όλοι οι λαοί να είναι υποζύγια. Δηλαδή έχουν μυαλά σαν τα μυαλά του Χίτλερ που ήθελε να δημιουργήσει μια πανγερμανική αυτοκρατορία. Οι σιωνιστές περιμένουν τον Αντίχριστο ως Μεσσία που θα τους καταστήσει κοσμοκράτορες και παντοκράτορες. Ο σιωνισμός δράσει όλο τον κόσμο γιατί έχει παντού πρόσωπα δικά του, όργανα δικά του. Οι μασόνοι είναι δυστυχώς όργανα του σιωνισμού. Οι ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά είναι όργανα του σιωνισμού. Κατέχουν κέρυες θέσεις, υψηλές θέσεις και αλλοιώνουν τις μορφές των λαών, των εθνών με νόμους που επιβάλλουν, με κακούς άρχοντες, με πλήση εγκεφάλου που κάνουν από τα μέσα, τα εξαγορασμένα πολλές φορές μέσα της δημοσιότητας. Ο σιωνισμός και ο χριστιανισμός είναι δύο άκρα αντίθετα. Αλλά δεν θα νικήσει ο σιωνισμός, θα νικήσει, νικά και θα νικήσει ο χριστιανισμός. Ναι. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα σας κύριε Σωτηρόπουλε. Χαίρετε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με τη μεταμόρφωση του κυρίου Θόδωρου Σταβόρ. Ναι. Έχω μια απορία. Γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός εκάλεσε μόνο τρεις Αποστόλους και όχι όλους για να δουν τη δόξα του? Το είπα αυτό. Με συγχωρείτε, δεν σας παρακολούθησα πριν. Το είπα. Διότι επιστόματος δύο και τριών μαρτύρων σταθήσετε επανρρήβα, έπρεπε να υπάρχουν τρεις μάρτυρες του γεγονότος. Δεν κάλεσε περισσότερους, διότι ήθελε να τηρηθεί μυστικό το θαύμα αυτό μέχρι την Αναστασή του. Και όταν ξέρουν πολύ ένα μυστικό, δύσκολα τηρείται μυστικό. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Πολύ. Παρακαλώ. Εμπρός. Ναι. Ο σιωνισμός, επαναλαμβάνω, και ο χριστιανισμός είναι δύο άκρα αντίθετα. Οι σιωνιστές θεωρούν τον χριστιανισμό τον μεγάλο και τον ελληνισμό, τους μεγάλους αντιπάλους τους. Οι σιωνιστές με τα κεφάλαιά τους, με τα χρήματά τους και με τη μασονία, με τους ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, με άλλους άρχοντες που τους επηρεάζουν και τους ξαγοράζουν, μέχρι σε ένα ορισμένο βαθμό κυβερνούν λαούς και επηρεάζουν τη ζωή των εθνών. Και αύριο, διά του Αντιχρίστου, θα κυβερνήσουν και με την αυστηρή έννοια της κυβερνήσεως τον κόσμο, ευτυχώς για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, για 3,5 έτη. Ναι, εμπρός. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε. Ναι. Γεια σας. Χαίρετε. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Σχετικά με τον μακαριστό Γέροντα Παΐσιο. Ναι. Πέρυσι, νομίζω σε μια εκπομπή σας, είχε πάρει ένας τηλεθεατής και σας είπε ότι αφού ο γέροντας είχε το προορατικό χάρισμα, γιατί έφτιαξε τον τάφο του εκεί στο Άγιο Όρος, νομίζω, ενώ πέθανε αλλού και θαύτηκε. Και εσείς δεν το απαντήσατε, γιατί είπατε είναι άλλο το θέμα μας. Όταν λέμε ότι ένας έχει το προορατικό χάρισμα, δεν σημαίνει ότι είναι παντογνώστης όπως ο Θεός, έτσι. Μάλιστα. Με το προορατικό χάρισμα ο Θεός δεν αποκαλύπτει, δεν φανερώνει τα πάντα στο χαρισματούχο. Φανερώνει εκείνα τα οποία θέλει ο Θεός για να βοηθεί τους ανθρώπους. Εάν πας σε ένα χαρισματούχο και έχεις άλλα πρόβλημα, εκεί τον φωτίζει και σου μιλάει σχετικά με το πρόβλημά σου. Μάλιστα.
Δεν επί τότε ξέρει τα πάντα ένας προορατικός. Γι' αυτό κάποτε ρώτησα για κάποιο ζήτημα τον πατέρα Πορφύριο και μου έδωκε μια απάντηση. Του λέω, η απάντηση που δίνεται είναι με το χάρισμα του Θεού ή με τη γνώμη σας? Και μου είπε, είναι με το χάρισμα του Θεού. Αλλά μου εξήγησε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μιλάει απλώς με την γνώμη του. Λέει, εκφράζει απλώς τη γνώμη του. Δεν μιλάει πάντοτε ο χαρισματούχος με το χάρισμα του Θεού. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Αυτό είχα σκεφτεί και εγώ βέβαια, αλλά ήθελα να είμαι σίγουρος. Έτσι είναι. Δεν είναι παντογνώστες οι προφήτες. Ο Θεός είναι παντογνώστες. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Ναι. Θα είπαμε ότι οι σιωνιστές θα κυβερνήσουν τον κόσμο δια του Αντιχρίστου και όπως φαίνεται οι λαοί εμοράντησαν, οι άρχοντες εμοράντησαν περισσότερο. Λοιπόν, η ευμάρεια διέλυσε τους ανθρώπους, διέλυσε τα ιδανικά και ο κόσμος μοιραίος άγεται προς υποδούλωση στον Αντίχριστο, αλλά ο Αντίχριστος άνθρωπος θα είναι, δεν θα είναι Θεός, ο Χριστός είναι Θεός και τελικώς θα συντριβεί ο Αντίχριστος. Ο Κύριος λέει θα τον διαλύσει με την πνοή του στοματός του, με ένα φύσημα και με την λάμψη της δυναμιός του. Και ναι, εμπρός. Κύριε Σωτηρόπουλε. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Ξέρω ότι οι θρησκευτικές οργανώσεις προσφέρουν πάρα πολλά στην πνευματική ζωή του ανθρώπου. Είναι σαν ένας μπαξές που μέσα καλλιεργούνται αρετές και πάει ο άνθρωπος και δρέπει από αυτές και τονώνει το ηθικό, το πνευματικό του που αισθάνεται ευεξία πνευματική. Γιατί μερικοί κατηγορούν τις θρησκευτικές οργανώσεις ως παρεκκλησιαστικές και εξοκλησιαστικές? Άλλοι κατηγορούν διότι είναι φθονεροί και μοχθηροί άνθρωποι, έχουν κόμπλεξ κατωτερότητος έναντι των θρησκευτικών οργανώσεων, έναντι των ανθρώπων των θρησκευτικών οργανώσεων που εργάστηκαν και εργάζονταν ιδιωτελώς στην πατρίδα μας. Και ό,τι καλό υπάρχει στην πατρίδα μας σχεδόν οφείλεται εξ ολοκλήρου στο έργο των θρησκευτικών οργανώσεων. Και άλλοι κατηγορούν τις οργανώσεις από άγνοια, επηρεαζόμενοι από αυτούς τους φθονερούς και μοχθηρούς τύπους. Είναι άλλωστε σκοτεινές δυνάμεις οι οποίοι πολεμούν επίσης ό,τι καλό υπάρχει στον τόπο. Ό,τι θρησκευτικό, ό,τι ευσεβές, ό,τι σεμνό, ακόμη και ό,τι εθνικό. Είναι σατανική η εποχή, δεν φταίνει για πολλούς, δεν φταίει η μασονία, δεν φταίνει ο ηλισμός, δεν φταίνει τα ισχρά κέντρα, δεν φταίνε τόσα κακά που υπάρχουν στον τόπο μας. Φταίνε οι οργανώσεις οι οποίες κάνουν το καλό στον τόπο και με ανιδιοτέλεια. Ο πατήρ Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ένας ο σοφότερος αρχιμανδρίτης που εκοιμήθη προετών, έλεγε ότι αν δεν υπήρχαν οι θρησκευτικές οργανώσεις, οι ορθόδοξες ιεραποστολικές αδελφότητες, δεν ξέρω αν θα βρίσκαμε ένα πνευματικό άνθρωπο στην Ελλάδα. Και φτάνουν να τις χαρακτηρίζουν οι κακόβουλοι άνθρωποι, οι σκοτεινοί άνθρωποι, οι φθονεροί και οι μοχθηροί ως εξωεκκλησιαστικές και παρεκκλησιαστικές. Είναι ανόητοι αυτοί που λένε τέτοια λόγια, διότι παρεκκλησιαστικός και εξωεκκλησιαστικός είναι ο αιρετικός. Τός που δεν είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά έξω από την Εκκλησία. Κήρυξαν καμιά αίρεση οι οργανώσεις. Κηρύττουν Ορθοδοξία. Ακρεφνή Ορθοδοξία. Είναι τα εκλεκτότερα τμήματα της Εκκλησίας οι ιεραποστολικές αδελφότητες και οι μοναχικές αδελφότητες. Να κάνω και κάτι, μια άλλη ερώτηση. Ορίστε. Πολλοί επισκέπτονται τα μοναστήρια και ωφελούνται πνευματικά, αναπαύονται. Πολλοί όμως από αυτούς τους προσκυνητές σκανδαλίζονται από το πλούτο των μοναστηριών. Πρέπει τα μοναστήρια να είναι πλούσια, κύριε Σωτηρόπουλε? Πραγματικώς φιλόθεες ψυχές επισκέπτουν τα μοναστήρια και βρίσκουν μια ανάπαυση, θεωρούν οάσεις τα μοναστήρια. Και τα μοναστήρια για να είναι όντως οάσεις και να παρέχουν ανάπαυση στις ψυχές πρέπει να έχουν πνευματικότητα και η πνευματικότητα είναι συναφής με την έννοια της ακτιμοσύνης, της κατά Θεών παινίας και πτωχίας και απλότητος και λιτότητος. Δεν συμπαθώ κι εγώ προσωπικώς τα πλούσια μοναστήρια. Ο διάβολος φώναζε εκεί σε μια περίπτωση ενός δαιμονισμένου ότι εγώ ρε τα άλλαξα και τα μοναστήρια σήμερα, τα έκανα μοναστήρια καλοπεράσεως, φώναζε το δαιμόνιο. Δεν είναι έτσι όλα βέβαια τα μοναστήρια, πολλά, τα περισσότερα μοναστήρια είναι
απλά μοναστήρια, ταπεινά και πραγματικώς αλαπάβοντες ψυχές. Υπάρχουν όμως και πλούσια και πάμπλουτα μοναστήρια που δεν τα θέλει ο Θεός. Δεν μπορεί για λίγους μοναχούς να υπάρχουν δισεκατομμύρια περιουσίες. Ένα μοναστήρι για λίγους μοναχούς να έχει δισεκατομμύρια περιουσίες. Πρέπει να έχουν όσα χρειάζονται να ζήσουν μια απλή, λιτή, ασκητική ζωή οι μοναχοί και κάτι παραπάνω για φιλοξενίες. Και αν υπάρχουν περισσότερα, να τα σκορπούν ως ελέη στον κόσμο, ως ελεημοσύνες. Μοναστήρια Σούπερ Λουξ και Χίλτον δεν τα εγκρίνει η ορθόδοξη συνείδηση. Δεν τα εγκρίνει ο ίδιος ο Θεός, ο ακτίμων Ιησούς ο Ναζωραίος. Τι είναι ανώτερο, κύριε Σωτηρόπουλε, ο μοναχισμός ή η Ιεραποστολή? Διότι πάνω σε αυτό δίσανται οι γνώμες. Οι μοναχοί θεωρούν ότι αυτοί κατέχουν πάνω υψηλά. Οι άλλοι είναι πάλι το ίδιο για τον εαυτό τους, οι Ιεραπόστολοι. Ποιο είναι ανώτερο, ο μοναχισμός ή η Ιεραποστολή? Τι η Ιεραποστολή? Και τα δυο είναι σπουδαία. Η Εκκλησία μας τιμά το μοναχισμό. Πολλοί και μεγάλοι Άγιοι όπως ο Μέγας Αντώνιος προήλθαν από τον μοναχισμό, ήσαν μοναχοί. Αλλά υπεράνω του μοναχισμού είναι η Ιεραποστολή. Οι μεγαλύτεροι Άγιοι και ευεργέτες ανθρωπότητας είναι οι Απόστολοι, τους οποίους ο Κύριος τους έστειλε σε όλα τα έθνη να θεμελιώσουν και να εξαπλώσουν τη βασιλεία του. Καλό ο μοναχισμός, θαυμαστό πράγμα, ακόμη καλύτερο και σπουδαιότερο και αναγκαιότερο η Ιεραποστολή, και αν συνδυάζονται όσο σε ό,τι βαθμό είναι δυνατό να συνδυαστούν και τα δύο, ακόμη καλύτερα. Ο πρόδρομος και μοναχός ήταν και Ιεραπόστολος, πήγε και στον Ιορδάνη και κήρυτη και βάπτιζε και έκανε ιεραποστολικό έργο. Ο Κοσμάς ο Ετωλός μοναχός ήταν, αλλά η αγάπη προς τους αδελφούς τον πέταξε έξω από το μοναστήρι. Βγήκε στον κόσμο και κήρυξε και είπε: «Φθορά θα υποστώ στον κόσμο, αλλά λέγω, ας καθεί αναπρόβατο να σωθούν οι αδελφοί». Το πρώτο, η κορυφαία αρετή στο χριστιανισμό είναι η αγάπη. Και η αγάπη προς τους αδελφούς επιβάλλει πρώτον και κυρίως να εργαζόμεθα μέσα στον κόσμο. Ψυχές που μπορούν, έχουν ικανότητες να δουλέψουν μέσα στον κόσμο και να ωφελήσουν τους συνανθρώπους και να συντελέσουν στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, πρέπει να εργάζονται μέσα στον κόσμο και να κάνουν ιεραποστολή. Υπάρχουν όμως ψυχές φιλέρημες που αγαπούν κατεξοχή την προσευχή ή και δεν έχουν ικανότητες να δουλέψουν μέσα στον κόσμο και πάνε στα μοναστήρια και προσεύχονται για τη σωτηρία της ψυχής τους και προσεύχονται βεβαίως και για όλο τον κόσμο. Όλα είναι καλά, επαναλαμβάνω. Καλό και Άγιο μοναχισμός και ακόμη καλύτερο η Ιεραποστολή, η οποία απευθύνεται προς τους συνανθρώπους και εξαπλώνει τη Βασιλεία του Θεού στον κόσμο. Έχουμε ακόμη 1-2 λεφτά. Όχι. Ναι, ένα τελευταίο τηλεφώνημα. Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Μ' ακούτε? Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ορίστε. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν κάποιους άλλους να προσπαθούν να κάνουν κάποιον πνευματικό αγώνα, να πλησιάζονται, να νηστεύουν και όλα τα συναφή. Προσπαθούν και τους ειρωνεύονται μάλλον. Τους λένε προσυνδρομικούς, συντηρητικούς. Και εκτός αυτού, όταν τους βλέπουν να κάνουν κάποιο λύσιμα, έστω ένα μικρό αμάρτημα, τους κυριευνοβούλουν ότι εσείς υποκριτής, ναι, κάνεις μακρύ σταυρούς. Ενώ οι ίδιοι και όταν κάνουν τα μεγαλύτερα αμαρτήματα, δεν τρέχει τίποτε. Ναι, και ότι δεν πρέπει να πλησιάζεσαι, ότι καλά, δεν είσαι σωστός. Είναι, επειδή οι κοσμικοί, τί που δεν κάνουν κανένα αγώνα για τη σωτηρία τους, αισθάνονται, έχουν ένα σύμπλεγμα ενοχής και πλέγμα κατωτηρότητος έλαντι των συνειδητών χριστιανών, γι' αυτό αυτοί τους ηρωνεύουν, τους χλεβάζουν και άμα παρατηρήσουν και το μικρότερο ολίσθημα, τους εξαπολύουν δρυμή κατηγορητήριο. Τους επικρίνουν με πικρή γλώσσα. Μάλιστα, λοιπόν, αλλά αυτό όμως... Δεν τα λέγει η Γραφή. Όσοι θέλουν να ζήσουν ευσεβώς θα αντιμετωπίζουν την δυσμένεια του κόσμου, την εχθρότητα του κόσμου. Και ο Ιερός Χρυσόστομος είπε, ο μεγαλύτερος πατέρας της Εκκλησίας, ότι οι χριστιανοί αείοι διώκονται. Πάντοτε διώκονται με διαφόρους τρόπους. Και οι ειρωνίες και τα σκόμματα και οι χλεβασμοί και οι μικτηρισμοί και οι... Οι πικρές κατηγορίες είναι ήδη διωγμών είναι.
Ήδη διηγούμενο. Πιστού το κοίμηθα. Αυτό είναι ο κύριος των πιστών ανθρώπων. Ναι, κύριε Σωτηρόπουλε. Αλλά ο ονειδισμός αυτός είναι αξιόμιστος. Οι χριστιανοί, οι πραγματικοί χριστιανοί θα αμυφθούν και για άλλα πράγματα, αλλά και διότι φέρουν τον ονειδισμό του Χριστού. Μάλιστα. Και άλλωστε σημασία κατά τη γνώμη μου έχει το να είναι ευσεβής κάποιος και πιστός. Έτσι. Γιατί οι αμαρτίες πάντα θα υπάρχουν εκεί οι δυναμίες. Όφελος έχουμε αν μας κοροϊδεύει ο παλιόκοσμος. Όφελος μισθό από το Θεό έχουμε. Και να ρωτήσω και κάτι. Εξερχόμεθα τίνιν έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες, λέγει ο Απόστολος. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Ορίστε. Και κλείσω. Όταν κάποιος έγκαμος θέλει να κοινωνήσει εκτός από την νηστεία, την νηστεία των φαγητών, πρέπει να κάνει εποχή και προσακική σχέση και αν ναι πόσο? Επί τρεις ημέρες. Επί τρεις ημέρες. Όταν ο Θεός πρόκειτο να δώσει τον νόμο στους Ιουδαίους, έδωσε εντολή δια του Μωυσέως στο λαό, τρεις ημέρες θα απέχει από σαρκική επαφή. Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Τρεις ημέρες. Λοιπόν, το σπουδαιότερο βέβαια είναι η μετάνοια και η εξομολόγηση ως προπαρασκευή για τη Θεία Κοινωνία. Η νηστείς είναι Τετάρτη Παρασκευή και οι άλλες περίοδοι της νηστείας είναι κάπου 230 ημέρες του έτος. Περισσότερες δεν είναι υποχρεωμένος κανείς να νηστεύει ούτε τα Σάββατα, εκτός από το Μεγάλο Σάββατο, λένε οι ιεροί κανόνες. Αν προαιρετικός θέλει να νηστεύει περισσότερο, ναι, αλλά υποχρεωτικό δεν είναι υποχρεωτικό. Είναι Τετάρτη Παρασκευή και της περίοδου της νηστείας 230 περίπου ημέρες του έτος. Αγαπητοί τηλεθεατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Χαίρομαι διότι υπάρχουν απορίες. Σημαίνει ότι υπάρχουν πνευματικά ενδιαφέροντα. Ένα παρήγορο σημείο για τον τόπο μας. Υπάρχουν ακόμη πνευματικοί άνθρωποι, πνευματικές ανησυχίες, πνευματικά ενδιαφέροντα και πίστη Θεού. Χαίρετε εν Κυρίω.